αντιπάσει, αλλά βάλτε και εσείς κανένα γκολ, ας πούμε, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί αφορά ένα πρόβλημα δουλειάς τεσσάρων ανθρώπων, πέρα από το ίδιο το πρόγραμμα που δεν έχει προχωρήσει. Δεν ξέρω πώς προλάβατε, ξέρω, να το διαβάσετε το κείμενο που έχουμε. Το πράγμα είναι μια περιοχή πραγματικά που περνάει πολύ δύσκολα και από τους δείκτες ανεργίας και φτώχειας. Έχει γίνει αυτό γνωστό νομίζω σε όλους. Τώρα, υπήρχαν δύο προγράμματα. Ένα που αφορά την περιφέρεια, το αναφέρουμε απλώς για να δείξουμε ότι αυτό ακόμα δεν έχει τελειώσει, δεν έχει υλοποιηθεί. Και ένα άλλο πρόγραμμα μέσω του ΕΣΠΑ, που αυτό το πρόγραμμα δεν έχει χρηματοδοτηθεί καθόλου ο Δήμος γι' αυτό. Υπήρχε μια προϋπόθεση εκεί, να φτιαχτεί μια κουζίνα και μια τουαλέτα στο χώρο αυτό που γίνεται, ας πούμε, το συσίδιο, τέλος πάντων εμείς το λέμε η τροφοδοσία εκεί του φαγητό, ας πούμε, των ανθρώπων. Αυτά δεν έχουν γίνει, το πρόγραμμα τελειώνει, είναι μέχρι τις 2 Δεκέμβρη και πέρα των άλλων, ότι δεν θα προωθηθούν αυτά τα κονδύλια, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, είναι καλό να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, είναι πραγματικά κοινωνική πολιτική δηλαδή αυτή που γίνεται, θα βρεθούν και ξεκρέμαστοι 4 εργαζόμενοι. Είναι ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας καθαριώτα, ένας μάγερας και ένας βοηθός μάγερα. Εμείς, τι λέμε, συνάδελφοι, τώρα. Πάντα έχουν βρεθεί για μεγάλα μάλιστα κονδύλια και τα μεγάλα έργα, όπου είχαν δυστοκίες ή διάφοροι λόγοι προβληματικοί να ξεπεραστούν, τρόποι να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα και να κυκλοφορήσουν και πολύ γρήγορα μάλιστα αυτά τα κονδύλια. Λοιπόν, εδώ πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε σαν περιφέρεια. Έχω μιλήσει με την κυρία Αντωνάκου, ξέρω ότι το θέμα ασχολείται με αυτό το θέμα, ξέρω τις δυσκολίες. Αλλά τέλος πάντων, να μιλήσουμε και με τη Δημοτική Αρχή, με όλους τους τρόπους, ας πούμε, να εξασφαλιστεί αυτό το πρόγραμμα και η συνέχεια της εργασίας αυτών των ανθρώπων. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που βάζουμε αυτό το ζήτημα σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.